Τώρα πάμε σε κάτι διαφορετικό. Καθώς ανακοινώθηκε η νέα εταιρεία για τη βιωσιμότητα της Ένωσης Σητείας για την προώθηση και διάθεση του ποιοτικού ελαιολάδου της περιοχής. Βλέπετε ήδη, έχουμε συνδεθεί. Κοντά μας ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Μάκης Βορύδης. Καλησπέρα σας, σας ευχαριστούμε θερμά. Και θα ξεκινήσουμε, κύριε Βορύδη, με αυτό, με ένα δικό σας σχόλιο, διότι οι διαπραγματεύσεις και με την Τράπεζα Πειραιώς και τους νέους συνεργάτες κράτησαν περίπου 2 χρόνια και το αποτέλεσμα εν τέλει δικαιώνει την όλη προσπάθεια. Κοιτάξτε, είναι πολύ σημαντικό αυτό που έγινε, γι' αυτό και είμαι εδώ. Θεωρώ ότι ενδεχομένως βρισκόμαστε στην απαρχή ενός νέου προτύπου συνεργασίας. Γιατί τι έχουμε? Έχουμε μία συνεταιριστική οργάνωση, η οποία πλέον συνεργάζεται, συνεταιρίζεται με διαφορετικές εταιρείες που καθεμιά εισφέρει και κάτι ξεχωριστό, κάτι δικό της σε αυτή τη συνεργασία. Έχουμε μια εταιρεία που το χαρακτηριστικό της είναι οι επενδυτικές συμμετοχές, άρα στην πραγματικότητα εισφέρει κεφάλαιο. Έχουμε μια εταιρεία η οποία είναι πολύ εξειδικευμένη στα ζητήματα της αγροτεχνολογίας και της συνεργασίας και της παροχής υπηρεσίας, συμβουλευτικών υπηρεσιών στις συνεταιριστικές οργανώσεις. Και έχουμε μια τρίτη εταιρεία, η οποία είναι μια μεγάλη εταιρεία με μεγάλη εμπειρία στο πολλαπλασιαστικό υλικό, αλλά και εν γέννη στην αγροτοδιατροφή. Αυτές οι τρεις εταιρείες μαζί με την Ένωση της Σητείας έρχονται να συνεταιριστούν, να συνεργαστούν, προκειμένου να προστατεύσουν από τη μια μεριά, αλλά και να ενεργοποιήσουν, να αξιοποιήσουν, να προωθήσουν ένα εξαιρετικό προϊόν, το ελαιόλαδο της Σητείας. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα μοντέλο τώρα συνεργατικό που το πιστεύουμε πολύ, θέλουμε να δουλέψει, νομίζουμε ότι ξεπερνάμε παροχημένες αντιλήψεις και αγκυλώσεις και αυτό είναι το μέλλον, προκειμένου τα προϊόντα τα ελληνικά με πιστοποίηση, με υψηλή ποιότητα, με ίχνη λασιμότητα να μπορούν να διεισδύσουν σε ξένες αγορές, να διεκδικήσουν ξένες αγορές και να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο, τελικώς φυσικά προς όφελος των παραγωγών. Στη μία περίπτωση έχουμε ένα αίτημα με βάση τον κανονισμό με το οποίο ζητάμε ενίσχυση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να αποκατασταθούν ζημίες οι οποίες έχουν γίνει λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων. Στην άλλη περίπτωση ζητάμε πανελλαδικό μέτρο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, 126 εκατομμύρια, ενίσχυση από 300 ευρώ μέχρι 4.000 ευρώ ανάλογα με τα στρέμματα. Ζητάμε την έγκρισή του, προκειμένου να μεταφέρουμε τα ποσά αυτά στους κατ' επάγγελμα αγρότες και ελαιοκαλλιεργητές. Και γεννάται το ερώτημα, γιατί δεν τους βάλαμε όλους. Η απάντηση είναι ότι αυτό το μέτρο, επειδή είναι μέτρο ενίσχυσης των παραγωγών που έχουν πληγεί εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων του κορονοϊού, ουσιαστικά στοχεύει στο να ενισχύσει το εισόδημα των κατ' επάγγελμα αγροτών, αυτών που δεν έχουν άλλο εισόδημα. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι έχουν και άλλα εισοδήματα και οι οποίοι δεν έχουν πληγεί όπως έχουν πληγεί οι κατ' επάγγελμα αγρότες από τον κορονοϊό. Έχει πιεστεί όλο αυτό το περιβάλλον των ελληνοποιήσεων σημαντικά από την νομοθεσία και από την ένταση των ελέγχων, γιατί έχουμε φτιάξει τώρα ένα ενιαίο συντονιστικό κέντρο που κάνει αυτούς τους ελέγχους και νομίζω ότι ένα αποτέλεσμα μπορείτε να δείτε και στην αύξηση της τιμής του εγωπρόβιου γάλακτος, καθώς προφανώς όλη αυτή η αθρώα εισρωή γάλακτος έχει περιοριστεί. Αυτό μας δείχνει, ξέρετε, ο κορονοϊός, ότι σε μια χρονική στιγμή που έχουμε ουσιαστικά που κλονίζονται πάρα πολλές οικονομικές δραστηριότητες, η πρωτογενής παραγωγή μας βγάζει ασπροπρόσωπους. Γιατί το λέω αυτό? Υπάρχουν σήμερα προϊόντα μας τα οποία σπάνε τα ιστορικά ρεκόρ το ένα πίσω από το άλλο. Στα όπορο-λαχανικά έχουμε μεγαλύτερο εξαγωγικό ρεκόρ που έχει σημειωθεί την τελευταία δεκαετία.